το ΚΚΕ δεν περίμενε την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ για να εκφράσει τη μομφή του προς τη Νέα Δημοκρατία. Μια μομφή που την εκφράζουμε σε όλη τη διάρκεια της θητείας της καθημερινά και με την καταψήφιση των νομοσχεδίων της και εκεί που εκφράζεται, αν θέλετε, οι συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής της, αλλά την εκφράζουμε και συγκεκριμένα και από την πρώτη στιγμή και σταθερά και για το δυσόδες ζήτημα των υποκλοπών. Τα στοιχεία που ήρθαν τώρα στη δημοσιότητα είναι πράγματι πολύ σοβαρά και επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα να διερευνηθούν ακόμα περισσότερο μέσω της, με τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Εμείς όμως ως κόμμα αυτή μας την ευαισθησία για τα, απέναντι σε αυτό το πραγματικά πολύ, πολύ σκοτεινό σκάνδαλο των υποκλοπών δεν τη δείχνουμε ούτε ευκαιριακά ούτε αλακάρτ. Γιατί κατά τη γνώμη μας από την μεριά των άλλων κομμάτων είναι υποκριτικό και επιλεκτικό το ενδιαφέρον όταν ανεβάζουν βέβαια τους τόνους στις υποθέσεις αυτές που βολεύει για να παίζεται και το αντιπολιτευτικό παιχνίδι. Όμως στην πραγματικότητα έχουν από κοινού ευθύνη στην προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης των παρακολουθήσεων στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ, που έγινε και κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής, αλλά και με την προκλητική στάση του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσει στην πραγματικότητα από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που ήταν όταν ήρθε επιτέλους να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα με δηλώσεις που αποδείκνυαν ότι πρόκειται για ένα υπαρκτό και πολύ σοβαρό μια πολύ υπαρκτή και πολύ σοβαρή υπόθεση και βέβαια δεν περιοριζόμαστε αν θέλετε μόνο να μιλάμε μόνο στην περιπτωσιολογία αλλά φωτίζουμε αυτό που είναι ο πραγματικός ένοχος για αυτή την δυσοδεία των υποκλοπών που είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, όμως έχει συνδιαμορφώσει και έχει ψηφίσει τα προηγούμενα χρόνια και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ενσωματώνοντας μια σειρά ευρωπαϊκές οδηγίες που επιτρέπουν στην πραγματικότητα ο κάθε ένας να γίνεται θύμα παρακολουθήσεων, επιτρέπει μαζικές προληπτικές παρακολουθήσεις και όλα αυτά στο όνομα μιας εθνικής ασφάλειας που γίνεται λάστιχο. Κατά τη γνώμη μας, η συγκεκριμένη συζήτηση που εξελίσσεται όπως εξελίσσεται στη Βουλή έχει σκοπό πολύ περισσότερο να συσκοτήσει παρά να φωτίσει τόσο αυτές τις υποθέσεις των υποκλοπών, όσο αν θέλετε και τη σύμπλευση των κομμάτων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και άλλων και του ΠΑΣΟΚ σε βασικά στρατηγικά ζητήματα της συνολικής πολιτικής τους. Λοιπόν, εσείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα, κυρία Κομνηνάκα, πού στέκεστε σε αυτή την συζήτηση? Δηλαδή, το βλέπουμε, υπάρχει πάντα αυτός ο κίνδυνος για τους θεσμούς. Την ώρα βεβαίως αποτίθεται και το ζήτημα της ενίσχυσης των άκρων που όλοι θέλουμε να αποφευθεί, όλοι, πάση περιπτώσει, δημοκρατικά σκεπτόμενοι πολίτες. Πού θα βρούμε εκεί πέρα μια σύγκληση? Κάντε μου ένα σχόλιο και γι' αυτό. Να πω ένα πρώτο σχόλιο για την προσπάθεια που έγινε και από τη μεριά της κυρίας Ευθυμίου να αποκρύψει την πραγματικότητα της ευθύνης και της ίδιας της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν όταν αποκαλύπτεται ο ρόλος της ΕΥΠ σε τόσο σκοτεινές υποθέσεις να η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός που έχει υπό την ευθύνη του την ΕΥΠ να παρουσιάζονται ως άμυροι ευθυνών και ότι δεν γνωρίζουν το θέμα, όταν μάλιστα ξαναλέω ότι η πρώτη και κύρια ευθύνη παραμένει και για το γεγονός ότι διαμόρφωσαν τις συνθήκες για να μπορεί να γίνεται πράξη στην πραγματικότητα το ουδής. Με ποια έννοια το λέτε αυτό, το διαμόρφωσαν τις συνθήκες? Μα το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει να υπάρχουν τόσες εξαιρέσεις, αν θέλετε, από την προστασία, τη συνταγματική προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών, είναι αυτό που γίνεται λάστιχο και στοχοποιείται στην πραγματικότητα και κατά τη γνώμη μας εκεί είναι που δεν πρέπει να υπάρξει ανοχή από τον ίδιο το λαό, γιατί αυτός είναι ο πρώτος που στοχοποιείται και που προσπαθεί να του περάσουν, να τον κάνουν να δεχτεί ως ανεκτό το γεγονός ότι θα μπορεί να είναι υποτίθεται στο όνομα της εθνικής ασφάλειας να γίνονται φύλο και φτερό τα προσωπικά του δεδομένα, προσωπικές του επικοινωνίες. Και γι' αυτό λέμε ότι την πραγματική μομφή απέναντι στην κυβέρνηση αλλά απέναντι και στα άλλα κόμματα που στήριξαν αυτό το δυσόδες θεσμικό πλαίσιο και στηρίζουν στην πραγματικότητα αυτό το σάπιο αστικό κράτος, θα τη δώσει ο ίδιος ο λαός με τον αγώνα του, με τη στάση του αλλά και με την ψήφο του, όπου εκεί αν θέλετε θα κριθεί το πραγματικό δίλημα αν θα ενισχυθεί το αντίπαλο δέος απέναντι σε αυτή τη σαπίλα και τη διαφθορά του αστικού κράτους που δεν μπορεί να είναι άλλο από το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα και από την ενίσχυση του ΚΚΕ που στέκεται σταθερά απέναντι σε αυτού του είδους
Ναι, τις αντιπαραθέσεις και πολιτικές. Θα σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο, αναφορικά ειδικά με τη ρύθμιση η οποία επιδιώκεται να έρθει και βεβαίως θέλουμε να έρθει με ευρεία συνένεση στην Βουλή, με την έννοια ότι θα πρέπει να εμποδιστεί το να ξαναδούμε εγκληματική οργάνωση στα έδρανα του Κοινοβουλίου. Εσείς θα στηρίξετε. Είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη γνωστοποιήσει μια πρόταση, ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβάζει τη δική του. Θα θέλαμε βεβαίως ή ο ένας ή ο άλλος, εν πάση περιπτώσει όλοι, ειδικά σε αυτό, να βρουν ένα κοινό τόπο. Εσείς πώς στέκεστε στο θέμα αυτό ως Κομμουνιστικό Κόμμα, κυρία Κομνηνάκα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή στέκεται απέναντι στην ναζιστική εγκληματική οργάνωση, έδωσε μάχη για να απομονωθεί και όχι μόνο μέσα στη Βουλή, αλλά και εκεί που πραγματικά κρίνεται, αν θέλετε, η απομόνωση και των ναζιστικών οργανώσεων και των ιδεών της, τους χώρους δουλειάς, τις γειτονιές. Εκεί δίνεται η μάχη και εκεί θεωρούμε ότι θα είναι και το κρίσιμο. Φυσικά και συμφωνούμε με το να αποκλείονται όχι μόνο, αν θέλετε, από τη Βουλή, αλλά που συνολικά από την κοινωνία η ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής και όλες τις παραφιάδες όπως εμφανίζονται τώρα. Όμως στο όνομα αυτής δεν πρόκειται να ανεχθούμε επικίνδυνες γενικεύσεις που επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση, ανοίγοντας, χρησιμοποιώντας αόριστες έννοιες που και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γίνει λάστιχο, για να νομιμοποιηθεί η απαράδεκτη και ανιστόρητη θεωρία της εξίσωσης των υποτίθεται των δύο άκρων, όπου εξισώνεται η εγκληματική θεωρία και του ναζισμού με τον κομμουνισμό, που πραγματικά συμπλήρωσε με το αίμα του την απομόνωση αυτού του μορφώματος. Εάν είχαμε πιο μεγαλύτερη εξειδίκευση ή συγκεκριμενοποίηση όρων, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε αυτή την πρόταση, θα υπερψηφίζατε? Είσαστε σε έναν ανοιχτό διάλογο? Εμείς ξαναλέμε ότι θέλουμε και έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι θέλουμε να είναι ξεκάθαρο το ότι αποκλείονται τα κόμματα που έχουν καταδικαστεί για εγκληματική, λόγω της εγκληματικής ναζιστικής τους ιδεολογίας και δράσης. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν μπορεί να ανοιχτούμε άλλου είδους γενικεύσεις ή και το γεγονός ότι θα ελέγχεται κάθε φορά η δράση και το πρόγραμμα του κόμματός μας, για παράδειγμα, από τον Άριο Πάγο, για το αν θα συμμετάσχει ή όχι στις εκλογές. Ναι. Είναι πραγματικά εμπεγμός προς τους συνταξιούχους, όταν σε όλα αυτά τα χρόνια έχουν κατακρεουργηθεί πραγματικά οι συντάξεις τους, να έρχονται τώρα αυτοί που ευθύνονται για το ότι τους έκοψαν 13η-14η σύνταξη, έριξαν στα τάρταρα τους μισθούς και τους συντάξεις τους, να ψηφοθυρούν παραμονές των εκλογών με τα ψίχουλα, αν θέλετε, και πάνω στα αποκαίδια της πολιτικής τους. Πρώτα και κύρια η Νέα Δημοκρατία ήρθε τον νόμο Κατρούγκαλο που υποτίθεται θα τον καταργούσε, ήρθε και τον ενίσχυσε και συνεχίζει να τον εφαρμόζει, και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα ξαφνικά θυμήθηκε να παρουσιάζεται ως να εμφανίζεται ότι θα διορθώσει τις αδικίες που έκανε σε βάρος των συνταξιούχων. Αυτά που πραγματικά διεκδικούν οι συνταξιούχοι είναι να επιστραφεί 13η και 14η σύνταξη, να τους επιστραφούν όλα αυτά που τους πήραν πραγματικά μέσα από το πορτοφόλι τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και για τις περικοπές και τα καθυστερούμενα, ούτε αυτά δεν τους έχουν αποδοθεί. Και βέβαια στις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί παρά να μιλάμε για αυξήσεις και στους μισθούς και στις συντάξεις. Και μόνο ο όρος που βάζουν, που έβαλε και στο λόγο της η κυρία Ευθυμίου, που βάζει και η ίδια κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ, να αυτές οι αυξήσεις να εξαρτηθούν από τις αντοχές των επιχειρήσεων και τις αντοχές της οικονομίας, όπως εξάλλου του καθόρισε αυτό ο νόμος Βρούτση Αχτσιόγλου, και καταργώντας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις των εργαζομένων και τις διεκδικήσεις τους. Αυτό είναι ο μόνιμος κόφτης που αναγκάζει πραγματικά, που καταπνίγει αυτές τις δίκαιες απαιτήσεις των εργαζομένων για ουσιαστικές πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, για να μπορέσουν να αντέξουν και σε αυτές τις συνθήκες της τεράστιας ακρίβειας.